Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, κύριε Βαρνάβα, δύο πράγματα. Καταρχάς, εσείς χθες είπατε ότι η υποψηφιότητα σας ήρθε για να επανενώσει το κόμμα, να επαναφέρει αποστασιοποιημένους και διαγραφέντες. Από την άλλη, ο κ. Σιτσόπουλος μας έλεγε χθες ότι κάποιοι θυμήθηκαν τώρα να επιστρέψουν στην ΕΔΕΚ. Σε αυτό πώς απαντάτε? Διότι εσείς θα φέρετε πίσω αποστασιοποιημένους. Ο κ. Σιτσόπουλος λέει ότι εσείς ήσασταν ο αποστασιοποιημένος. Νομίζω ότι την απάντηση προς τον κύριο Σιτσόπουλο είναι καλύτερα να την δώσει η επαρχιακή οργάνωση της ΕΔΕΚ Αμοχώστου, όπου συμμετείχα ενεργά σε όλες τις προεκλογικές εκστρατείες, τις οποίες διεξήγαγε, στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές του 2016, το 2021. Ήμουν παρόν και ομιλητής σε αρκετές, μπορώ να πω, εκδηλώσεις της επαρχιακής οργάνωσης, όπως επίσης ήμουν παρόν και σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες διεξήγαγε πανκύπρια το κόμμα. Άρα αντιλαμβάνεστε, η παρουσία μου ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σιτζόπουλος θεωρεί ότι για να υποβάλει κάποιος υποψηφιότητα έπρεπε να παρουσιάζεται ουσιαστικά στις τηλεοράσεις ή όπου δει, όπως όταν και εφόσον ήμουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατανοείται αυτή την ευκαιρία δεν την είχα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχα όποιον πολιτιακό αξίωμα για να έχω επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, κύριε Βαρνάβα, από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, την απάντηση του ας την αναμένει και ας ρωτήσει την επαρχιακή οργάνωση ΕΔΕΚ Αμοχώστου κατά πόσον ήμουν ή όχι παρόν. Και να πω και το εξής, δηλαδή μια ιστορία από 10 χρόνια πέρασε από όλα τα στάδια της νεολαίας του κινήματος. Οργανωτικός γραμματέας της ΕΔΕΚ Αμοχώστου, επαρχιακός γραμματέας της ΕΔΕΚ Αμοχώστου, 15 χρόνια βουλευτής του κινήματος, 5 χρόνια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, 4 χρόνια αντιπρόεδρος του κινήματος. Αυτή η ιστορία ολόκληρη δεν είναι αρκετή για να μου δώσει το δικαίωμα να υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του κάθε διοικητή και της κάθε διοικήτησας να κρίνει κατά πόσον ήμουν απόν ή ήμουν παρόν. Αλλά θέλω να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο έχετε θέσει, κυρία Σάβα, όσον αφορά το θέμα της ενότητας. Νομίζω ότι η κρίση των εδεκητών, είτε μελών είτε στελεχών ακόμη, είναι αυτή η οποία μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιος μπορεί στην πραγματικότητα στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα το κίνημα να ενώσει το κίνημα. Νομίζω ότι η σημερινή εικόνα την οποία εκπέμπει η ΕΔΕΚ είναι μια εικόνα αποσύνθεσης και για αυτήν την αποσύνθεση ευθύνη φέρει, μπορώ να πω, αυτός που ηγείται του κινήματος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι λέξεις και οι δραστηριότητες οι οποίες ουσιαστικά είχαν την τιμητική τους, δεν ήταν άλλον από το να υπάρχουν διαγραφές, να υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ στελεχών και ηγεσίας του κινήματος. Φτάσαμε σε διαγραφή ευρωβουλευτή. Άρα εγώ διερωτούμε και ρωτώ επίσης, μήπως όλα τούτα τα προβλήματα και μάλιστα επειδή έχω πάρα πολύ επαφή των τελευταίων καιρών με στελέχη και μέλη του κινήματος, υπήρξαν ακόμη και άνθρωποι συναγωνιστές οι οποίοι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές λόγω απογοήτευσης της τάσης και την εικόνα την οποία εκπέμπει το κίνημα δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Και εγώ διερωτούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, κυρία Σάβα, δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 2 μήνες που εξήγηλα εγώ την υποψηφιότητα μου? Ναι, τώρα κύριε Βαρνάβα, επειδή... Ναι, ακούσαμε λίγο. Λέτε αυτό που για την ενότητα. Και μου είπατε ότι δηλώσατε παρόν για να ρωτήσουμε την επαρχιακή Αμοχώστου. Την ίδια ώρα σας καταλογίζουν και πάω στην έσταση τώρα ότι δηλώνετε παρόν και σε κάποια σειρά σκανδάλων που σας καταλογίζουν. Είναι αυτά, όχι αυτά που λένε, τα οποία είσαστε στα δικαστήρια και είναι η υπόθεση με την αρχή λιμένων. Ναι. Μα κυρία Σάβα, με όλον τον σεβασμό, πρώτα απ' όλα αξιολογήστε το άτομο το οποίο έχει υποβάλει την ένσταση. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπεξαιρέσει χρήματα και αυτό είναι εκεί. Δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, ακόμη και η ίδια η επιτροπή η οποία ανέλαβε. Και εγώ ρωτώ, αν δεν υπήρχε αυτό, κύριε Βαρνάβα, δεν δικάζω, ούτε ξέρω το τι συμβαίνει και να αξιολογήσω τον άνθρωπο. Είναι επίσημη ένσταση όμως που θα εξεταστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα και να μου δώσετε μερικά έτσι δευτερόλεπτα να απαντήσω. Ναι. Όσον αφορά την πρώτη του ένσταση, κατά πόσον κατέβαλα ή όχι το 10%, νομίζω ότι έχω απαντήσει. Ναι, ότι οφείλεται όμως κάποια χρωστούμενα 8.000. Κυρία Σάδα, έχω καταβάλει από τον μισθό μου κάτι που δεν ξέρει ο κύριος Κουτσούγης.
φαίνεται τον έχουν παραπλανήσει 73.611 ευρώ. Εγώ κατέβαλα αυτή την εισφορά στην επαρχιακή οργάνωση της ΕΔΕΚΑ Μοχώστου, όπως έκαναν όλοι τότε οι πολιτιακοί αξιωματούχοι που κατέβαλαν στις επαρχιακές τους οργανώσεις. Υπάρχουν οι αποδείξεις, υπάρχουν οι καταστάσεις οι τραπεζιτικές και τον καλό να πάει στην επαρχιακή οργάνωση να του παρουσιάσουν όλες τις αποδείξεις που από τον πρώτο μήνα μέχρι και τον τελευταίο που έφυγα κατέβαλα και μάλιστα επικαλείται το 10% 390 ευρώ από το 2014 ο κύριος Κουτσούκης. Εγώ κατέβαλα 470 ευρώ τον μήνα. Άλλη. Όσον αφορά το θέμα το οποίο λέει για σκάνδαλο, ποιο είναι το σκάνδαλο, συγγνώμη, εσείς πιθανόν κυρία Σάβα να έχετε και εσείς μια αστική αγωγή. Άρα μια αστική αγωγή στο δικαστήριο η οποία μπορεί να διαρκέσει και χρόνια. Θεωρείτε ότι αμέσως είσαστε ένοχοι. Από την άλλη πλευρά, έχω πει και στη δήλωση μου χθες και το λέω και δημόσια, ήδη οι δικηγόροι του συγκεκριμένου Ρώσου ήρθαν ειδικά από τη Ρωσία, έλεγξαν όλες τις συμφωνίες που έγιναν, τα πάντα, και οι άνθρωποι και γραπτός δήλωσαν ότι όλα έγιναν νομότυπα. Άρα από εκεί και πέρα, απαντώ επίσης και στο τρίτο του κυρίου Κουτσούκη, νομίζω και εκεί έχει παραπλανηθεί, όσον αφορά την εταιρεία η οποία είχε αιτηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο, τη χάνει να είναι μία από τις εταιρείες του ομίλου, στο οποίο είμαι και εγώ διευθυντής σε μια από τις εταιρείες του ομίλου. Προσωπικά καμία σχέση δεν έχω με τη συγκεκριμένη εταιρεία, απλά και μόνο ήθελαν να υποσκάψουν το όνομα μου, όπως και την εταιρεία. Να τονίσω ότι και η εταιρεία, αλλά και εγώ, ό,τι έχει κάνει ουσιαστικά ήταν πάνω σε μια νομότυπη βάση. Ναι. Καμία ουσιαστικά, και προκαλώ, ξέρετε, προκαλώ με όλον τον σεβασμό, αν υπάρχουν τα οποιαδήποτε στοιχεία είτε δικής μου προσωπικής παρέμβασης, αν σήκωσα το τηλέφωνο και έκανα έστω σε κάποιο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που σας λέω ξεκάθαρα, αν με ρωτήσετε ακόμη και τώρα, αλλά και το προηγούμενο, ποιο ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένου, θα σας απαντήσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω ούτε ποιο ήταν, ούτε ποιον είναι. Και αν υπάρχει, είναι ο κύριος Τηλιανού τώρα, θυμάμαι. Λοιπόν, κύριε Βαρνάβα, αν υπάρχει ένα μέλος της Αρχής Λιμένου, του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του προηγούμενου, είτε του σημερινού, είτε οποιοδήποτε υπάλληλο, ο οποίο θα πει ότι εγώ σήκωσα το τηλέφωνο και μίλησα με τον οποιοδήποτε, τον προκαλώ να βγει δημόσια και να το πει. Τώρα, πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Βαρνάβα, και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή υπάρχουν ενστάσεις, θα εξεταστούν και για εσάς και για τον κύριο Χανίδη. Δεν ξέρω αν έχετε ένα σχόλιο γι' αυτό, αλλά είναι και η δικαστική, ξέρετε, διαδικασία στη Λευκοσία. Να σχολιάσω και εγώ το εξής. Ναι. Διερωτούμε ποιο όργανο της ΕΔΕΚ, έτσι για να κατανοήσετε σε ποια βάση λειτουργεί σήμερα το κίνημα, ποιο όργανο θα εξετάσει αυτές τις ενστάσεις. Δεν ξέρω. Άκουγα χθες τον κύριο Μορφάκη, λέει, όπως προβλέπετε στο καταστατικό. Και θα να μας πει ο κύριος Μορφάκης ποιο είναι αυτό το συλλογικό όργανο το οποίο έχει σήμερα την υποχρέωση να εξετάσει αυτές τις ενστάσεις. Ως υποψήφιος δεν γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, η δικαστική διαδικασία στην Λευκοσία, δηλαδή μπορεί να είναι μια εκκρεμότητα και να μην πάτε σε εκλογικό συνέδριο τέλος του μήνα. Α, κυρία Σάβα, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εξ αυτών που έχουν προσφύγει στο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα τους ιδίους και των δικηγόρων τους οι οποίοι χειρίζονται την όλη υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε, το κύριο θέμα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο έλεγχος του Μητρώου του κινήματος, το οποίο Μητρώ με αποδεικτικά στοιχεία και ιδιαίτερα μετά την επιστολή του Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής έχει τύχει της πλαστογραφίας και ταυτόχρονα έχει τύχει και της παραποίησης. Και εγώ διερωτούμε με όλον τον σεβασμό, αλλά αφήνω και στην κοινή γνώμη να βγάλει τα συμπεράσματα της. Όταν ένας πρόεδρος αρνείται να δεχτεί τον έλεγχο του Μητρώου, όπου δεκάδες και εκατοντάδες στελέχη και μέλη ζητούν αυτό το πράγμα, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και ξέρετε, ο κύριος Σιζόπουλος λέει το εξής. Λέει ότι μα γιατί και ο κύριος Βαρνάβα και οι υπόλοιποι ήταν παρόντες στην Κεντρική Επιτροπή 30 του Ιούλη, συγγνώμη. Γιατί ψήφισαν υπέρ. Εγώ δεν ψήφισα γιατί δεν έχω ψήφο στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ψήφισαν και δεν είπαν τίποτα. Γιατί είναι απλή η απάντηση, κυρία Σάβα. Γιατί η παραποίηση του Μητρώου έγινε μετά τις 30 Ιουνίου, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, τους δύο μήνες τους οποίους η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων δεν πήγε να πάρει το Μητρώο και είχε την ευκαιρία ο κύριος Σιζόπουλος, ο οποίος παραδέχτηκε ενώ το φύλαγε μέσα στο συρτάρι του γραφείου του, να παραποιήσει το Μητρώο. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι ένας πρόεδρος κόμματος να δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση και να μην δέχεται να ελεγχθεί το Μητρώο,
Από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το να φύγει. Είναι οι ψηφοφόροι του κόμματος στα μέλη που θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν στο εκλογικό συνέδριο. Ένα λεπτό, κύριε Βαρνάβα, έχει και ο Ιάκωβος μια ερώτηση. Προφανώς έχουν θέμα με τα λεφτά. 19 Σεπτεμβρίου είχατε μια συνέντευξη στον ρεπόρτερ και λέγατε, γιατί έχει να κάνει σχέση και με τις εργασίες σας και με τη δουλειά σας και με τα χρήματα, πως διαβεβαιώνατε σε περίπτωση εκλογής σας πώς θα ασκείτε πλήρως τα καθήκοντά σας στην ΕΔΕΚ. Ο κύριος Ιζόπουλος σήμερα δεν παίρνει μισθό. Εσείς πώς θα πληρώνεστε? Είναι θέμα προσωπικό μου το πώς θα πληρώνομαι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται θέμα εδώ οποιασδήποτε διαδικασία σε αυτή τη στιγμή. Άρα εγώ όμως θέλω να δηλώσω και το εξής. Ξέρετε, με όλο το σεβασμό, αφού έχετε θέσει αυτό το ερώτημα, αν και εφόσον τα μέλη και τα στελέχη του κινήματος με τιμήσουν με την ψήφο τους και είμαι ο επόμενος πρόεδρος του κινήματος, θα είμαι 7 μέρες της εβδομάδας πρόεδρος του κινήματος. Ναι. Δεν θα έχω. Μπορείτε να βάλετε και μισθό αναλόγως στον ορό σας, κύριε Βαρνάβα. Ούτε αρχιτεκτονικό γραφείο, ούτε γραφείο πολιτικού μηχανικού, αλλά ούτε και ιατρείο για να δουλεύει το κίνημα πάνω στη βάση το πώς δουλεύει το γραφείο μου και μετά το κίνημα σας να είναι ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρνάβα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Ελεκτρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Μάριο Πετρίδη.